πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών, κατά την συνεπή οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον, την ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έφτιησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Σοφία ορθή ακουσομέν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσχωμέν. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μορανθεί εν τίνει αληστήσετε, ισου δεν ισχύει έτη, ημί βληθυνέ έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, ημείς εστέ το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλης κρυβήνε επάν όρους κειμένη, ουδέ και ουσι λίγνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία και λάμπη πάση της εν διοικία, ούτω λαμψά το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν ουρανείς. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμο ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε, δόξαση Κύριε δόξαση, εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ της άνω την ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν, πλουσία τη Θεία Χάρη εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο το πικρόν ίδρο που Μωυσέως το λαό εισγλυκίτα με τα ποιή σας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιά σας τη ακράντου σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγία σου το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτής του Αγίου σου Πνεύματος, του γενέστε αυτό πάσα αριωμένης και μεταλαμβάνωσιν εξ αυτού, ευλογίας πηγήν, ιατρίων παθών, αγιασμών οίκων και καταστημάτων, πάση επιβουλής ορατίστε και αοράτω ελεξιτήριων. Ελθέ το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και κατασκήνωσον επί το είδατι τούτο, και τους φίλους των μουσουχωμένων ιασάμενος, εισάμε και πάντα σημάς την ουράνιό σου βασιλεία. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαιαι, και εις τους αιώνας των αιώνων, σώσον Κύριε των λαών σου, και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση, κατεναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου, και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση, κατεναντίον δωρούμενος λιμνάσου, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σόνδρων ημάς αξίους πίσων, Θεοτό και Παρθένε, παρόσα τα πλημελήματα ημέν, και παρέχουσα η άματα, εντουρία που σώρα σας πέσω. Σε μίλα πάτουσι, την ευλογία σου άκραντε, σώσον κύριε το λαό σου, και ευσέσαι.
Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα μου και παρέντουσα η άματα της έκπληξης λαμβάνουσης. Την ευλογία σου άθραντε. Ένα λεπτό, του Κυρίου δεηθόμενο. Κύριε Λέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτρα επιτιδεύματα εργασάμενος και τους Αγίους Αποστόλους εις ταύτην ευλογών Αγιά σας, αυτός Κύριο πρώτος εν ημίν, ευλόγησον ημάς τα έργα ταύτα ημών εν το όνομα Τίσου κατερχόμεντα σήμερον. Είναι ταύτα ταχύ και αισίως εις πέρας αγαγόμεν. Φώτισον δε ημών τη διάνοια και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, είναι απάντητο το αγαθό πράττουμεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονία του λαού σου, εις δόξα σύ και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Δόξα σύ ο Θεός ελπισιμοδόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντουσου Μητρός και Πάνος των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, καλό ξεκίνημα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Έτσι, πέρσι δεν μπόρεσα να είμαι και είδατε τι έγινε με τους διαιτητές στο Μοντιάλ. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα πάμε καλύτερα, το ξέρετε, έτσι. Γιάννη, λίγο καλό, καλό στήριγμα, έτσι. Είστε καλά, κάθε ευλογία, φωτισμό από το Θεό και να σας φλάει την Αγία. Είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους. Έρχομαι στις διευθυντές καλή υποθετική χρονιά. Συμπαράγοντες καλή επιτυχία της ομάδας σας. Θέλω, σήμερα είναι μέρα γιορτής. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Κάνουμε τον καθιερωμένο αγιασμό μας. Στην έναρξη πάντα των προπαθημάτων. Εγώ θα καλωσορίσω τις εκλεκτές καλεσμένους που όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος μας τιμούν με την παρουσία τους. Να ξεκινήσω από τον εκπρόσωπο του Υπουργού του Μακεδονίας Θράκης, τον διευθυντή του γραφείου του, τον κύριο Πετινάκη Τριαντάφυλλο, από την άλλη προσωπικό σωματείο Μακεδονίας, τον Διονύση τον Ψωμιάδη, τον Δημητριάδη τον Σάβα, τον Παπαδόπουλο τον Μανώλη από τους παρατηρητές, από τον εκπρόσωπο του Ηρακλή, τον Γιάννη Κοϊδέλκο, τον εκπρόσωπο του κήπου, τον φίλο Μανολόπουλο, τον κυρίμαρχο των ειδικών υπηρεσιών του Δήμου Μελεμένης, φυσικά η Επιτροπή Διευθύνσης Ένωσης είναι παρατούσα, ιδιαίτερη μνήμα στο μήνυμα του Τσελεπάκη, τον πρώην πρόεδρο της Εψημή, που είναι πάντα κοντά μας. Να ευχαριστήσω ακόμη τους εκπροσώπους του τύπου που σήμερα είχαν ανακαλύψει την εκδήλωση και θα με επιτρέψετε μια ιδιαίτερη ομιλία στον Σταύρο τον Πετρακόπουλο που πάντα μαθημά με την παρουσία του. Φυσικά μαζί μας είναι και παλιοί πρόεδροι του Συνδέσμου όπως ο Θανάσης Ζαχαριάδης, ο Μαυρατζόβι, ο Στάτης, παλιοί διαιτητές που τους κάνω μια. Δεν κάνω σαν που είναι ήδη ακόμη στις επάλξεις είτε για φωτιτές να παρακολουθείς τις άλλες παιδευτές όπως τον συνεχίζει τον Στέφανο που πάντα είναι κοντά μας τον Βασίλη Λεωράκη από την ΕΠΣ Καλλιτική θα μας συγχωρέσετε τώρα αν κάποιον έχω ξεχάσει να αναφέρω στη συνέχεια θα το επανορθώσουμε. Παίρνοντας το Μάρκο του Ζαμπετάκη, συγγνώμη, που είναι πάντα κοντά μας, παρόλο που έχει διαγραφεί από τη διευθυνσία, αλλά είναι πάντα κοντά μας και χαιρόμαστε πάντα που τον έχουμε μαζί. Ορμόμενος, παιδιά, κάτι λίγο ησυχία, επειδή έχουμε τώρα και πολλά νέα παιδιά, τρία πραγματάκια από μένα που είναι νομίζω σημαντικά. Ένα είναι ότι την επόμενη Δευτέρα ξεκινάμε τα μαθήματα κανονικότατα, 8.30 ώρα, από τους εκλεκτούς και εκπαιδευτές που έχουμε. Την άλλη Δευτέρα θα είναι το πρώτο μάθημα της Επιτροπής Διευθυνσίας για κάποια θέματα που σας αφορούν.
για κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάνει αιτήσεις για να δώσουν για νέους διαιτητές ΔΕΛΤΑ Εθνικής και βοηθήκαμε να αιτηθήσουν και για γυναικείο. Γιατί για πρώτη φορά φέτος θα γίνει και για σεμινάριο για γυναίκες, θα γίνει περίπου μας έτσι ένα χαρτί το οποίο ήρθε σήμερα, θα γίνει τέλος Οκτωβρίου. Και για να μην το φτιάχνουμε προεκλήξεων, οι διαιτητές, οι ΔΕΛΤΑ Εθνικής, οι νέοι και οι βοηθοί ΓΑΜΑ, θα τρέξουν 24.000 δάρια. Σας λέω για να μην... Λοιπόν, τα παιδικά ξεκινάνε το άλλο Σάββατο, να επικοινωνείτε με τον κύριο Νικολάη την Πάπη από τις 5.30 μέχρι τις 7.30 κάθε Πέμπτη. Εντάξει, το λόγο θα δώσω στον πρόεδρο του συνδέσμου, κύριε Τάκαρα Απόστολο. Καλησπέρα και από μένα. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Λίγο ησυχία εκεί στο τέλος, ειδικά εκεί ο ΠΑΠ δεν τελείωσε ακόμα. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να καλωσορίσω εσάς και τους επίσημους προσκεκλημένους. Θα ξεκινήσω πριν ξεκινήσω την ομιλία μου. Σας αφθώ στον άδικο χαμό του συναδέλφου διαιτητή του Θανάση Κολιούσου τον Ιούνιο που έφυγε από εμάς, από εδώ. Ήταν ένα τροχείο που έγινε στην επανομή Θεσσαλονίκης. Αυτό το δίμελο παλικάρι, το οποίο πέρασε είχε περάσει η σχολή διετησίας του 2013, ο οποίος δεν είχε χάσει ούτε μία εκδήλωση, ήταν ως και ο εθελοντής εθελοντής, έφυγε από κοντά μας. Θα ήθελα την μνήμη του να κρατήσουμε ενό λεπτό σιγή. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ τη σημαντική χρονιά που είναι φέτος για το ΣΥΖΕΣΝΕ. Φέτος κλείνουμε 70 χρόνια από την ίδρυση. Από την ίδρυση η οποία ήταν το 1945. Στις σκέψεις μας είναι να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο την Άνοιξη, ένα εορταστικό συνέδριο από τη συμπλήρωση των 70 χρόνων. Βέβαια, πρέπει να βρούμε και οικονομικούς πόρους, είμαστε και βαδίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει, διότι η ιστορία ποτέ δεν διαγράφεται. Είμαστε μαζί με την Αθήνα και το Περιά, οι πιο παλιοί σύνδεσμοι στη χώρα. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο Γενικός Γραμματέας για τα τεστ τα οποία έρχονται τον Οκτώβριο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στους νέους, μη σταματάτε τις προπονήσεις, να επιταχύνετε. Για τα 24 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ δύσκολα σε αυτούς τους χρόνους. Επίσης, ένα μήνυμα το οποίο θα δώσω για τις σχολές του 2011 και του 2013 είναι το εξής. Να πυκνώσετε τις προπονήσεις. Έχουμε δύο πολύ καλούς γυμναστές και επίσης να μην κάνετε μάθημα κάθε Δευτέρα. Έχουμε την ελίτ των εκπαιδευτών στην Ελλάδα. Έχουν σφίξει πάρα πολλά πράγματα. Πλέον έχει έρθει η ΟΕΒΑ στην Ελλάδα, όπως αναλαμβάνετε, και τα 24 εκατοπενηντάρια με σημαίες και με χρόνους και με χρονόμετρα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είδατε τι έγινε στις δύο μεγάλες κατηγορίες φέτος. Είναι στο χέρι μας. Εμείς είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι σε 2-3 χρόνια να έχουμε πάρα πολλές θέσεις στις μεγάλες κατηγορίες. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στα αρσυχνικά πρωταθλήματα, για τους νέους ιδιαίτερα. Εκεί είναι η ελπίδα μας. Μην τα αμφισβητείτε και πρέπει να δίνετε κύριο λόγο στα παιχνίδια αυτά. Από εδώ μέσα θα φτιαχτείτε. Τα δύσκολα παιχνίδια μπορεί να είναι εδώ μέσα στα αρσυχνικά, αλλά από εδώ θα φύγετε προς τα πάνω. Δίνετε βάση να είστε σοβαροί, να είστε ευπρεπείς, να έχετε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι τους παράγοντες του ποδοσφαίρου και βασικά και τους ποδοσφαιριστές. Θα ήθελα επίσης, τελειώνοντας, να πω ότι για το θέμα του Κατατζοβλίου δεν έχει κλείσει ακόμα. Κάποια προσωπικά γεγονότα που συνέβησαν δεν μου επέτρεψαν
Δεν μας επέστρεψαν σαν διοίκηση να πάρουμε μια θέση την οποία σύντομα θα ενημερωθείτε. Προς το παρόν κάνουμε στα δύο κήπεδα το Πόνο Καλαμαριάς και το Δημοτικό των Αβελοκήπων. Θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς και στις οικογένειές σας ό,τι καλύτερο, υγεία και καλές επιτυχίες στις διαιτησίες σας. Τον εκπρόσωπο του Δημοτικού Μακεδονία Τράγη, του κ. Φανού, του κ. Πετυλάκη, για να σε ευχαριστούμε. Κύριε, καλησπέρα σας. Ο Υπουργός Μακεδονίας Τράγης και ο κ. Φανού, συνόμαστε να ενημέρω που πλέον δεν μπορεί να παραδοθεί στην περιοχή του Αγιασμού σήμερα. Σας έρχεται μια νέα καλή αγωνιστική περίοδο. Εδώ και πάλι καλά αποτελέσματα και όλες τις ομάδες να κρύψουν στον Ιωτοπολό. Θέλω να πω καλή ανάρρωση στον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, κύριο Φιλιππιάδη, ο οποίος δεν είναι μαζί μας γιατί έκανε μια επέμβαση. Το ευχόμαστε περαστικά και όσο σύντομα κοντά μας. Και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μια επιστολή, η οποία έστειλε προς τους διαιτητές. Χαιρετισμούς στον αγιασμό του κύριου Φιλιππιάδη. Ευχές προς όλους σας. Υγεία, καλή ποδοσφαιριστική χρονιά, καλές διαιτησίες. Δύναμη και κουράγιο στα νέα παιδιά, στους νέους διαιτητές της τελευταίας σχολής. Ευχαριστώ όλους, αλλά και ξεχωριστά την δίκη του συνδέσμου για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Στους καθηγητές και εκπαιδευτές διαιτησίας για την προσφορά τους, αλλά και σαν τους ενεργεία διαιτητές για την καλή σας απόδοση, αλλά περισσότερο για την άποψη συμπεριφορά σας μέσα στα γήπεδα. Σας ευχαριστώ. Νίκος Κλειπιάδης. Και λόγω τον κύριο Διονύση Τσομιλιάδη να μας πει, μας κάνει ένα χαιρετισμό. Του Κουζατζίδ, σε πλάτος. Έτσι όνομα που έχει, τι περιμένεις. Σιγά σιγά. Βλέπω ότι δεν είναι γεμάτη αίθουσα. Και πιστεύω ότι δεν είναι γεμάτη αίθουσα επειδή έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση η Ένωση με το Σύνδεσμο. Εγώ δεν πιστεύω όλες αυτές τις βλακίες που λένε οι περισσότεροι και ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι που δεν έχουν ιδέα από μπάλα. Δεν πιστεύω όλες τις βλακίες που γράφουν, γιατί. Θα σου πω γιατί. Οι παρόντες εξαιρούνται. Το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, κύριοι, δεν είμαστε εμείς. Ούτε οι ιεραστέχνες παράγοντες, ούτε εσείς. Είμαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μαζί με εσάς πρέπει οπωσδήποτε, και αυτό είναι μια ομολογία, να ομολογήσουμε ότι την ίδια μεγάλη συμβολή που έχουμε εμείς, έχουν και οι ιεραστέχνες παράγοντες. Εμείς στην Ένωση, εσείς μες στα γήπεδα και οι ιεραστέχνες παράγοντες. Και βέβαια και εμείς λέμε ταχεία ανάρρωση στον Φιλιππιάδη, ο μοναδικός άνθρωπος που δεν έχει πιει ποτέ, δεν έχει καπνίσει ποτέ, δεν έχει κάνει και όλα τα άλλα που κάνουν όλοι οι άλλοι, κι όμως υπέφερε από την καρδιά του. Τώρα καθένας καταλαβαίνει, κατανοεί τι εννοώ. Το μόνο που ζητάω κάθε φορά, και θα το πω και αυτό πάλι, είναι ότι πιστεύω ότι έχω δει τα περισσότερα μάτσα από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο που ζει στην γη. Και μπορώ να σας πω από προσωπική εμπειρία ότι η ελίτ της ελληνικής διαιτησίας είναι στο Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Δεν είναι η ελίτ μόνο των πρώην διαιτητών, αλλά και η ελίτ των εν ενεργεία διαιτητών βρίσκεται εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Και ξεκίνησα λέγοντας ότι αν δεν είχαμε τόσο καλή σχέση με τον Σύνδεσμο Διαιτητών και ήμασταν μαλωμένοι, η αίθουσα θα ήταν γεμάτη και από δημοσιογράφους και από κόσμο για να βλέπαν, γιατί ποτέ δεν τους ενδιαφέρει καλή διάθεση, για να βλέπαν για ποιο λόγο είμαστε μαλωμένοι.
είμαστε μια χαρά. Γιατί αυτό που ποθούν αυτοί, ποθούμε και εμείς. Αυτό που ποθούμε εμείς, το ποθούν και οι διαιτητές. Και ο σύμβουλος. Εμείς στην Άνωση κάναμε κάθε προσπάθεια να βελτιώσουμε καταστάσεις. Αυτό το βλέπετε καθημερινά. Εσείς οι πιτσιρικάδες οι νέοι, δεν ξέρετε τι περάσατε οι μεγάλοι. Δεν ξέρετε τι σημαίνει ζαγλιμένη. Δεν ξέρετε τι σημαίνει λυτή. Δεν ξέρετε τι σημαίνει η πόνη, η βουνοκέφαλη της αυγής. Και λέω γιατί είμαι πόντιος και δεν καταλαβαίνω να παρεξηγηθούν. Είστε πάρα πολύ τυχεροί που παίζετε διαιτητές αυτή την εποχή. Και είστε πάρα πολύ τυχεροί και άτυχοι ταυτόχρονα και λυπάμαι που το λέω αυτό. Άτυχοι γιατί. Γιατί δυστυχώς η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο οδεύει από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό και βλέπετε εκεί που είχαμε 7, 8, 9 διαιτητές αυτοεθνικής, δυστυχώς επειδή χειροτερεύει η κατάσταση και επειδή δεν μας θέλουν και επειδή και επειδή και επειδή έχουμε μόνο 2-3. Πάντα υπόσχεση ότι το Φλεβάρι θα κάνουν και κάποιον άλλον. Και αυτή την υπόσχεση την ακούμε εδώ και 2-3-4 χρόνια και είναι. Και ακόμη περιμένει ο Γιαννάκης. Είναι εδώ ο Γιαννάκης. Εδώ είναι. Πού είναι. Υπομονή Γιαννάκη. 3 χρόνια το λένε θα γίνει στο Φλεβάρι. Εδώ πολλοί μας κατηγορούν και μπορώ να πω ότι έχουμε κι εμείς κάποια ευθύνη. Δηλαδή τι πρέπει να ενδώσουμε, να δώσουμε κόλο που λέμε. Για να τα πάμε καλά μαζί τους σε καμία περίπτωση και νομίζω και εσείς συμφωνείτε μαζί μας. Πάντα θα τη δούμε για το καλό του ποδοσφαίρου. Γιατί αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Το μόνο που μας ενδιαφέρει και μάλιστα κάποτε είχα γράψει και ένα άρθρο, όχι πολύ παλιά, ένα άρθρο και ξεκινούσα. Το ποδόσφαιρο είναι ο έρωτάς μου. Και τέλειωνα. Θέλω να πεθάνω σε ένα γήπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Του λόγω για ένα σύντομο καλυμμό, τον κύριο Σάββας Μαγκαλιά. Για ένα σύντομο. Καταρχήν ήθελα να στείλω το χαιρετισμό του Βαγγέλη του Γραμμένου, ο οποίος ήρθε από τα ταξίδια αργά και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ, και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να είστε υγιείς και στο σώμα και στο μυαλό για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Να ξέρετε ότι εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο πάντα θα σας στηρίζουμε και πάντα θα είμαστε δίπλα σας. Εύχομαι καλή χρονιά, καλή σταδιοδρομία σε αυτούς που έχουν θέσει υψηλούς στόχους και στους νέους πάρα πολύ υποβολή και να γυμνάζονται πάντα. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο του Ηρακλή, τον Γιάννη τον Τούρκο, γνωστό και μη εξαιρετικό, αλλά τώρα από έναν άλλο κόσμο και πιστεύω ότι θα έχουμε μια άψογη συνεργασία. Δεν είναι κανείς εύκολο να μιλήσω όταν έχει απέναντι τόσο διαιτητές, ειδικά τους παλαιότερους που έχουν γράψει ιστορία. Και εμένα πώς θα μιλήσω, έχω τώρα πράγματα για την δημοσιογραφία και την δημοσιογραφία της ομιλάδας της Παλέντας. Θέλω τον ίδιο που εκπροσωπώ τον Ηρακλή, τις ευχές όλες της ομάδας για μια καλή χρονιά, τεχνίες διαιτησίες και να πω κάτι προσωπικό, ότι χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκουμε και προς τον Παλαιόντα σε αυτό εδώ το χώρο. Έχω πάρα πολλές φορές έχω παρακολουθήσει με θύματα και έχω πολύ καλές σχέσεις και έχω διαφορετικές ακόμη συνεντεύξεις για την ελληνική διαιτησία. Και οι ευχές, όλοι δίνουμε ευχές, αλλά το πιο σημαντικό είναι τι κάνουμε εμείς οι ευχές. Νομίζω αυτό πρέπει να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας και στον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τις ευχές. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ. Όπως περιοχή της Ιωνίας έπαιζε με τον Κυριακό.
άδεια αιστεία τραυματισμένος ο Σιφάκης, άδεια αιστεία, σταμάτησε και πέταξε την μπάλα. Γι' αυτό δεν το έγραψε κανένας δημοσιογράφος. Καλές διαιτησίες, μην ακούτε τους παράγοντες,
ό,τι βλέπετε σφυρίζετε και αφήστε την κριτική των δημοσιογράφων, όλοι κρινόμαστε. Μόνο ο πεθαμένος και ο Θεός δεν καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Και είναι μια αλήθεια ο γραμματέας ότι πλέον έχω μια άλλη οπτική για μας, για σας, για όλους μας. Τώρα πλέον να πάσει και από λίγο μακριά, ενώ μέχρι πριν 2-3 χρόνια ήμουν από μέσα και από κοντά. Είναι κάτι διαφορετικό. Βλέπεις τα πράγματα πιο ψύχραμα, πιο ομά, πιο ρεαλιστικά ίσως. Αλλά συνεχίστε όπως είστε και να μην το θέλω σε όλους. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς. Την άλλη Δευτέρα έχουμε μάθημα, έχουμε μπουφέ και εκεί σήμερα παρακαλέσω σε αυτό το κύριο στο Μεσμινά τα Σίγμα. Καλή χρονιά. Σήμερα έγινε ο αγιασμός για άλλη μια χρονιά. Είναι μια σημαντική χρονιά φέτος για το Σύνδεσμο. Φέτος κλείνουμε 70 χρόνια λειτουργίας από το 1945. Είμαστε ο πιο παλιός σύνδεσμος αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η χαρά μας είναι και πιστεύουμε ότι με το που θα έρθει το καινούργιο έτος θα διοργανώσουμε το συνέδριο, το εορταστικό συνέδριο την άνοιξη για τα 70 χρόνια του Σύνδεσμου. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνουμε πανηγυρικά, γιατί η ιστορία δεν παραγράφεται. Ο Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης μαζί με τους άλλους δύο σύνδεσμους Αθηνών και Πειραιά έχει μεγαλουργήσει. Είμαστε ο μοναδικός σύνδεσμος που έχει βγάλει διαιτητές σε παγκόσμια κύπελα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τιμή μας είναι που έχουμε τόσα πολλά μέλη αυτή τη στιγμή μέσα στο σύνδεσμο. Έχουμε 400 μέλη. Πιστεύω ότι αν και φέτος δεν θα κάνουμε σχολή, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε τα μέλη των δύο τελευταίων σχολών και πιστεύουμε ότι του χρόνου θα υπάρχουν αξιολογήσεις στις μεγάλες κατηγορίες στο διπλάσιο που ήταν φέτος. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι είναι χαρά μας που είχαμε πάρα πολύ εκλεκτό κόσμο και πιστεύω ότι στην εκδήλωση που θα κάνουμε στο συνέδριο το ερωταστικό θα έχουμε τριπλάσιο κόσμο από ό,τι είχαμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε και για εσάς. Καλές επιτυχίες στο έργο σας. Χαίρομαι που είστε πάντοτε μαζί μας και εμείς το εκτιμάμε πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ.